Όχι στο εκπαιδευτικό κομμάτι. Ομίλου και τις μέρες πλέον. Αυτό είναι δεδομένο, αλλά λέει τα αποτελέσματα είναι και άλλα από μόνο τους. Εγώ θα ήθελα να πω δύο λόγια για τον άνθρωπο μέρες πλέον. Και θα ήθελα να πω και για δύο λόγια για τους ανθρώπους που περιβάλλουν τους συνεργάτες της τις μέρες πλέον και του εκπαιδευτικού κόμματος. Πώς είχαμε διαλεγεί, βρεθήκαμε πριν δύο χρόνια, όταν ξεκινήσαμε, και ζητήσαμε τη βοήθειά της. Όχι απλώς ήταν δίπλα μας. Όχι απλώς μας αγκάλιασε. Πραγματικά έκανε τα δύνατα δυνατά και εκείνη και όλοι οι συνεργάτες της να μπορέσουν να βοηθήσουν αυτό που προσπαθούν να κάνουν. Να προσφέρουμε τρόφιμα, ρούχα, σχολικά κτλ. Στον διάφορο κόσμο. Φέτος βέβαια, αν και δεν θέλει να το ξέρει και να ανακοινώνεται, δεν μπορώ να μην το κάνω. Η μέρη Σπιρνέου ξεπέρασε πραγματικά και τον εαυτό της ως άνθρωπος. Έφτασε ένα επίπεδο που έδωσε τόσες πολλές εκπαιδευτικές υποτροφίες για να καλύψει παιδιά των Αχαρνών, τα οποία δεν είχαν τη δυνατότητα να πληρώσουν τις μαθησιακές τους και την εκπαιδευτική τους κάλυψη σε κάποιες ξένες γλώσσες. Και οι ίδιοι, όπως και οι συνεργάτες της, δώσανε και τις εκπαιδευτικές υποτροφίες που χρειαζόταν και όχι μόνο, έκανε και τα δύνατα δυνατά για να καλύψει και με σχολικά τα συγκεκριμένα παιδιά και με τα βιβλία που χρειάστηκαν τα συγκεκριμένα παιδιά. Το κυριότερο όλων βέβαια για μένα στην Αχαρναϊκή Αλληλεγγύη δεν ήταν αυτό. Ήταν ότι μετά από όλο αυτό που έκανε, δεν ήθελε καν να ανακοινωθεί η συγκεκριμένη προσφορά η οποία είχε κάνει. Εκεί δείχνει την ανιδιοτέλεια, τη μεγάλη της μέρη της Βιβλέου και όλων των συνεργατών και όλων του ομίλου. Γι' αυτό σήμερα, χωρίς να το γνωρίζει, θα της αγωνίσουμε και εμείς ένα βραβείο. Έναν έτοιμο. Σας ευχαριστούμε και πάλι όλους σας.